Πρακτικά να ζωτήσω, κυρία Κανέλη, ωραία. Το βλέπουμε όλη ακρίβεια και λέμε, α, έχει μεγάλη ακρίβεια. Τι γίνεται, υποφέρουμε, ναι. Να σα πω και ένα πρακτικό. Χθες, δηλαδή, το παρατηρούσα. Πήρα μια φέτα, μια ωραία φέτα, πέρασα από τον Παντοπολίτη Ζωδινά Βιτίνα. Την είχε 14 ευρώ. Τη λέω, εσύ, τη λέω στην κυρία που είναι εκεί. Πρόσεξε, πόσο... η φέτα είναι τεκμήριο πλέον. Ναι, η φέτα. Λέω, πόσο την έπαιρνα πρόπερση αυτή, μου θυμίζει, μου λέει 8 ευρώ. Και είναι τώρα στα 14. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν, εγώ και λέω, ωραία. Και εγώ το καταγγέλω και το Κουκουέ το καταγγέλω. Όμω το Κουκουέ είναι πολιτικό κόμμα. Κάτι να πει παραπάνω από το καταγγέλιο. Είναι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την κατάργηση του ΒΠΑ σε βασικά είδη ούτως ή άλλως. Δεύτερον, με επιδοτήσεις και με food pass δεν γίνεται. Αν ο κόσμος δεν πάρει αυξήσεις και δεν φτάσει. Το ΦΠΑ, πάντως, άκουσε τον Κώστα Σκρέκα προχθές στη Βουλή που απαντούσε στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, και λέει το κάναν στην Ισπανία, δεν πέτυχε. Ακούστε. Μόνο ο κ. Σκρέκας το ξέρει αυτό. Ναι. Ακούστε, ένα περίεργο πράγμα. Κάθε φορά που κάτι ζητάει κάποιος, και ειδικά το ΚΚΕ, και μάλιστα με προτάσεις νόμου, βγαίνουν και λένε τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί και τι έγινε παραπέρα. Ναι. Μόλις το μοντέλο το παραπέρα ταυτίσει, αρχίζει μετά η συζήτηση, αυτή ταυτίσει να εμείς πάμε καλύτερα. Για παράδειγμα, σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή δίνεται ύφεση. Ναι. Όλοι. Οι Γερμανοί επίσης, μεταξύ αυτών, περιμένουν ύφεση. Εδώ, από τα επισημότερα χείλη του τραπεζίτη, του κεντρικού, λέμε και από το στόμα της κυβέρνησης, ότι εμείς θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πήγαινε πες σε κάποιον πάρα πολύ καλά, με 14 ευρώ τη φέτα, με 17, 18, 19, 20, δεν ξέρω που θα φτάσει το λάδι, με αντικλεπτικά. Αυτό το είπε κανένας, ότι επειδή βάζουν αντικλεπτικά στην Ισπανία, αρχίσανε και μπαίνουν για αντικλεπτικά και εδώ. Στην Κρήτη. Ναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, για τι πράγμα συζητάμε αυτή τη στιγμή? Απάντησε κανένας στην πρόταση του ΚΚΕ για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι καθημαγμένοι πλημμυροπαθείς και πώς θα ενισχυθούν. Δηλαδή. Εμείς τι είπαμε. Το κράτος λέει δίνω τα 6 χιλιάρικα στον έναν, 9 στον άλλον κλπ. Και 300 για κάθε παιδί. Α, το μήνα λέτε εσείς. Ναι, για να μπορέσει να ορθοποδήσει ο άλλος. Όταν είναι καταστραμμένος. Εμένα με παίρνουν άνθρωποι. Με πήρε άνθρωπος από τη Φαρκαδόνα και μου είπε: έχω πάρει ένα δάνειο το 5. 55 χιλιάρικα να φτιάξω το σπίτι του πατέρα μου. Και είναι χρεωμένο. Και δεν πήγε καλά η σοδιά. Και ήρθαν και οι πλημμύρες οι πρώτες πριν από 3 χρόνια, αν θυμάστε καλά. Βέβαια. Καταστράφηκα. Καθυστέρησα το δάνειο. Το δάνειο πήγε σε φαντ. Σε εισπρακτική. Τώρα η εισπρακτική του το ζητάει το δάνειο. Το σπίτι αυτή τη στιγμή με αυτές τις πλημμύρες είναι καταδαφιστέο. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, Χριστιανέ μου? Πες μου, θα πληρώσει την εισπρακτική το κατεδαφισμένο ήδη από τις πλημμύρες σπίτι του, το ακατοίκητο, και θα μπει σε σοδιά, στον κάμπο, η οποία θα αποδώσει μετά από 3-5 και αν βλέπουμε χρόνια, εάν παραμείνει η περιοχή να μην είναι κάτω από τη λίμνη Κάρλα. Πες μου, τι θα κάνει αυτός? Πες μου, αυτός, τι να πάω να του πω εγώ? Αυτός για να φύγει να πληρώσει νίκη, θα έχει ένα χρέος πίσω του, ναι, και ένα χρέος μπροστά του. Ανύπαρκτο επάγγελμα ετών 63. Τι να του πω? Ότι οι Ισπανοί τα κάνουν καλύτερα? Και θα μιμηθώ του Ισπανού. Και αυτό είναι για το ΦΠΑ, είναι για άλλο κομμάτι. Πάντω σε αυτό είπε ο Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ήταν καλύτερα. Συγγνώμη, να πείτε γι' αυτό. Ότι είπε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν ασφάλιζαν τα σπίτια του. Βέβαια. Διότι όταν σου περισσεύουν τόσα πολλά λεφτά ώστε χρειάζεσαι ένα δάνειο για να φτιάξει το σπίτι του πατέρα σου, μετά θα πληρώσει και άλλα τόσα για να το δανείσει. Διάβαζα σήμερα ότι η ασφαλιστική αγορά είναι σε θέση να καλύψει 3 φορές την Ελλάδα. Τι θα ασφαλίσει πρώτα? Τα φωτοβολταϊκά που γκρεμίστηκαν, τα μεγάλα έργα, τις μεγάλες περιοχές και τις μεγάλες βιομηχανίες, ή τον αγρότο φτωχό που έχει το σπίτι του πατέρα του, να του πούνε άλλαξε επάγγελμα, πήγαινε λίγο παραπέρα. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση σε συμπαιγνία πολύ σοβαρή πολιτικής ομοιογένειας με την αντιπολίτευση, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία χρόνια, έχουν κάνει μαζί από κοινού μια σειρά από πράγματα. Και μετά κλαίγονται και βρίζουν ένα τον άλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή αρχίσετε με δημοσιογράφους για να δώσω και το λόγο στους συναδέλφους, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ναι. Περάστε στη συνταγματική αναθεώρηση τώρα που κλαίγονται όλοι πώς γίνεται και πώς δεν γίνεται και θα βάλει Νέα Δημοκρατία. Μπήκαν χθες πολύ σοβαροί συνάδελφοι ναι, με αλλά είπανε, ιστορία, με εμπειρία. Θα βάλει μόνο τους δικούς της και τα λοιπά. Το έχουν σηκώσει. Σας πω μια αλήθεια. Μαζί πήγανε και ψηφίσαν στο Σύνταγμα ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ότι η πλειοψηφία για την έγκριση των μελών του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου από 4/5 γίνεται 3/5. Ναι. Αφού έγινε 3/5, είσαι αντιχαρίζει στην εκάστοτε κυβέρνηση. Πρώτα με το χθεσινό διαφωνείτε. Είναι δημοσιογράφοι πολύ τη γενιά σα που του ξέρετε. Δεν είναι εκεί. Από παλιά. Εμείς ψηφίσαμε παρόν. Ναι. Καταπαγή τακτική ψηφίσουμε παρόν. Ισοδύναμη τη αρνητική ψήφου. Ακριβώς παρόν για να μην πάρει την έννοια και στην απέναντι στο πρόσωπο το χ, ψ και τον ωμέγα. Όπως και να το κάνουμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορείς να ψηφίζεις στο Σύνταγμα πράγματα και μετά να κλαίγεσαι και να κάνεις ψεύτικη αντιπολίτευση. Πώς θα την κάνεις ψεύτικη αντιπολίτευση? Στην κοινοτική οδηγία, στην κοινοτική πολιτική. Αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να ζήσει αυτός που σου λέω με το σπίτι, μετακομίζουν τα αμερικάνικα ελικόπτερα, τα ξένα, τα ανατοϊκά ελικόπτερα, φεύγουν από το πλημμυρισμένο Στεφανοβίκιο και θα πάνε δίπλα στην Αλεξάνδρεια ή Μαθίας. Και θα εγκατασταθούν μια χαρά. Και θα έχουν πρόβλημα από τα νερά. Και έχουν βρει και στέγη για τους στρατιωτικούς. Μια χαρά έχει λυθεί το πρόβλημα.
Για το ΝΑΤΟ έχει λυθεί το πρόβλημα. Μπορείς να μου πεις ποιος νατοϊκός πήρε μάνικα στη Δαδιά. Μπορείς να μου πεις ποιος νατοϊκός κουβάλισε κόσμο γιατί είχε πρόβλημα στον κάμπο. Για να μην μιλάμε και για βοήθειες και για χίλια δυο. Ναι. Και πρέσπες από εδώ και πρέσπες του Αιγαίου από εκεί και νησιά από εδώ και νησιά από εκεί. Ξοδεύουμε τον άμπακο με τα λεφτά. Ναι. Ξοδεύουμε τον άμπακο για συμμετοχή ναι. σε εγκλήματα, πολέμους, εισβολές. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μετά ερχόμαστε και συζητάμε και τι να σου κάνει ο άλλος που η φέτα πήγε 14%. Για πάμε τη λογική, 100.000 πνιγμένα για... πρόβατα και 200.000 πνιγμένη ζωή. Συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητες. Αλήθεια. Συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητες Έλληνες 5,5 χρόνια. Αυτά τώρα που ακούγονται, ακούστε με. Αυτή τη στιγμή είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε γιατί για διαφάνεια μιλάει. Όχι, για διαφάνεια μιλάει το κεφάλαιο. Η Goldman Sachs για παράδειγμα θέλει. Μια διαφανή, ελεύθερη, ωραία, καθαρή, ελεύθερη αγορά. Για να βγάζει ελεύθερα τα κέρδη. Η Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να περιμένει κάποιος να είναι έκπληξη να συνεργαστεί. Όχι. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς βρίσκετε ίσονα μικροπολιτικά των προηγουμένων ετών για να μην αντιμετωπίσετε. Σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν, ακούστε με, δεν θα μπορέσετε να με κάνετε. Αντιφατικό. Ακούστε τώρα, αυτή τη στιγμή έτσι όπως πάτε να το παρουσιάσετε, διαστρεβλώνετε όλα όσα λέγονται μόνο και μόνο για να έρθετε να μείνετε στην επιφάνεια. Δυστυχώς δεν μπορείτε να μείνετε στην επιφάνεια. Δεν μπορείτε να μείνετε. Να μιλήσει ο κ. Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή, όχι, όσα και κ. Κανέλη, αξιωματική αντιπολίτευση είναι. Δεν χρειάζεται να μείνει ο άνθρωπος στην επιφάνεια. Είναι από το λαό του, έχει κλέξει. Αξιωματική αμφιβάλλω. Γιατί, δεύτερο κόμμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Να σας εξηγήσω γιατί. Και να μιλήσει και ο κ. Βασίλειο όμως για τελικά. Γιατί είστε αξιωματική αντιπολίτευση στην πραγματικότητα. Αφού συμφωνείτε σε βασικά θεμελιώδη πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οδηγίες του το κοινό τάλο. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, χείρημα για τα ελληνοτουρκικά, οι δημοσκοπήσεις και η εμπιστοσύνη. Στον κύριο Μητσοτάκη, επειδή μου είπατε πάρα πολύ, δείχνει ακούστε, η εκλεγμένη κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι είναι και φιλολαϊκή. Πρέπει να μιλήσει ο Γιάννης. Μπορεί να εκλεγμένη κυβέρνηση από κυρίαρχα στρώματα, κυρίαρχης τάξης. Συμφωνείτε. Γιατί με αφήνετε να ολοκληρώσω αυτό που σας λέω. Συμφωνείτε να έχουμε κοινό τόπο με τους Τούρκους. Όχι, δεν συμφωνώ να έχουμε κοινό τόπο με τους Τούρκους. Και πάμε να κουβεντιάσουμε τους Τούρκους με διακύβευμα και τίμημα. Σμίκρυνση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στα ζάρια το κυπριακό για λόγους νατοικής ισορροπίας. Νατοικής ισορροπίας στα ζάρια το κυπριακό. Στα ζάρια το κυπριακό. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα ζάρια το κυπριακό παίζεται αυτή τη στιγμή ως βασική κεντρική επιλογή τα δύο πράγματα. Να δούμε γιατί λέγεται. Όπως λίγο ήταν, δεν ήταν πολύ πολιτικά ακόμη ηλφό αυτό που κάνατε. Δηλαδή με το ξεκίνημα το καλημέρα κλέξε, λέγει ο άνθρωπος και του την πέσατε χωρίς καλά κανένα να έχει ακουστεί, να έχει βγει, να έχει αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εσείς όταν δείτε σε μια κερκίδα, ξαφνικά να ανάβει μια φωτοβολίδα. Δεν θα το σχολιάσετε. Δεν θα φοβηθείτε σε ποιανού το κεφάλι θα καταλήξει η φωτοβολίδα. Το ψήφισε ο λαός. Κατέβηκε ο κόσμος, τον ήξερε, τον άκουσε. Μου λέτε τον με το που εμφανίστηκε. Ναι. Και εγώ σας λέω με το που εμφανίστηκε. Δεύτερον, εμείς δεν προχωρήσαμε σε καμία βαθύτερη κριτική. Σε αναμονή είμαστε. Απλώς σας πείραξε πάρα πολύ που είπαμε ότι δεν εκπλαγήκαμε. Νομοτελειακή είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Από εκεί που ξεκίνησε, είναι προφανές. Θα καταλήξει σε λύσεις Instagramικού τύπου. Αυτό δεν μας υποχρεώνει εμάς. Κάθε κακό να επικοινωνείς μέσω Instagram με τον κόσμο, με την νεολαία. Ένα μέσο είναι. Είπα πολιτικές. Ναι. Αν εσείς νομίζετε ότι η πολιτική μπορεί να, να εφαρμοστεί μέσω Instagram. Να εφαρμοστεί προφανώς όχι. Αλλά, προφανώς όχι. Δεν συζητάμε. Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει αυτό που περνάει. Δεν μας απασχολεί εμάς. Δεν μας απασχολεί, πιστέψτε με. Καθόλου. Καθόλου όμως. Και όπως νομίζω ότι δεν απασχολήθηκε και κανένας από αυτούς με εμάς αυτή τη στιγμή παρά μόνο να μας θεωρήσουν απειλή. Και μία ζωή ήμασταν απειλή γιατί είμαστε σταθεροί 100 τόσα χρόνια και εκεί που μιλάγανε για τη δεύτερη παρουσία, αυτοί μιλάνε για την επιστοδρόμηση της 8ης παρουσίας 500 χρόνια πριν. Λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου η παρουσία του κυρίου Κασελάκη παρουσιάζεται σαν να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να αλλάξει από πρόσωπα. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει από τις πολιτικές και την αντιμετώπιση των τρεχόντων, υπαρκτών, ουσιαστικών προβλημάτων. Αν αντιμετωπίσουμε την πολιτική, αν άλλαξε ο πρωταγωνιστής στο σασμό και μπήκε καινούριος και ο σασμός παραμένει κακό σενάριο ή καλό σενάριο, τότε τι να σας πω. Θα μιλάμε για τη Μαρκίζα. Εμείς μιλάμε για την ουσία της πολιτικής. Αυτή τη στιγμή δεν είναι οι επισκέψεις που το κάνουν αυτό. Αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν μπορεί να μιλήσει ένα κόμμα το οποίο στέλνει ανθρώπους να ξεφτιαρίζουν εκεί. Στη Θεσσαλία λέτε. Ναι. Να ξεφτιαρίζουν.
Πάντως, όταν έχει μιλήσει για τα έργα που έπρεπε να έχουν γίνει, θα σας πω έναν αριθμό και θα κλείσω. Ναι. Έχετε απέναντί σας ένα κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή εν ώψη περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και αυτοί που θα ψηφίσουν λαϊκή συσπήρωση, όπως και όσοι ψήφισαν τη λαϊκή συσπήρωση και αυτοί που θα πολλαπλησιαστούν και θα ψηφίσουν λαϊκή συσπήρωση σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα ξέρουν ποιον έχουν δίπλα τους. Όταν μιλάτε για αντιπλημμυρικά, να μας ακούτε. Τρέχουν αυτή τη στιγμή 57 έργα τα οποία έχουν διακοπεί. Αντιπλημμυρικά. Σε όλη τη χώρα. 57. 50 τα οποία δεν ξεκίνησαν διότι δεν έχουν κανέναν προϋπολογισμό και 6 που συνεχίζονται. Πείτε μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Εύβοια τα φράγματα που γίνανε τσάτρα πάτρα που λένε θα είναι και μοντέλο για τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά που θα γίνουν στη χώρα σπάσανε και καταστρέψανε και το τελευταίο μικρό γεφυράκι. Ωραία. Γιατί γίνανε πρόχειρα, χωρίς πέδιλα, χωρίς τσιμέντο, χωρίς βάθος. Μην ανοίγουμε πολλά θέματα, απλά δεν έχουμε το χρόνο και να τα κάτω. Επομένως, εντάξει, ας ψηφίσουν ένα Πρωτούλη, μπας και προλάβουμε και δεν πλημμυρίζει το τυφισό στην επόμενη του Νοέμβρη καταστροφή που λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται.